Θα πάμε απευθείας να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Χατζιανδρέα, δημοσιογράφο από την ιστοσελίδα της Offset, κυρίες και κύριοι, για να ενημερωθούμε για όλα τα νεότερα της ημέρας, όπως επίσης και τι έχει γίνει με την πυρκαγιά που κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις χθες το βράδυ στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Κωνσταντίνα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε αρχή με την πυρκαγιά Κωνσταντίνα, όπου ήταν ολονύκτη έμαχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Η πυρκαγιά πλέον έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μάλιστα, από χθες το βράδυ είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο και με το πρώτο φως της ημέρας οι δυνάμεις πυρόσβεσης προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς. Λόγω της μεγάλης έκτασης τώρα και της περιμέτρου που φτάνει τα 6 χιλιόμετρα στην περιοχή, μείναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις δάσου πυρόσβεσης. Ενώ να πούμε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 27 πυροσβεστικά οχήματα του τμήματος δασών, 7 της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 οχήματα της υπηρεσίας θύρας, 9 προθητές υγεών και 2 βιτιοφορά. Στην επιχείρηση μάλιστα συμμετείχαν μέλη της πολιτικής άμυνας, της εθνικής φρουράς, της αστυνομίας και των επαρχιακών διοικήσεων. Ενώ τέθηκε και σε εφαρμογή το σχέδιο Ίκαρος 2 που αφορούσε τις επιχειρήσεις των πτυτικών μέσων. Τώρα, Κωνσταντίνα, να πούμε ότι από την πυρκαγιά κάηκε έκταση περίπου 3 τετραγωνικών χιλιόμετρων, καλυμμένη κυρίως με δασική βλάστηση. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν και οι εξετάσεις της αστυνομίας και του τμήματος δασών για τα αίτια και αυτής της πυρκαγιάς. Που ήταν πάρα πολύ σοβαρή και τέλος καλό, όλα καλά. Ευτυχώς οι πυροσβέστες έχουν δώσει μάχη και κατάφεραν να κατασβήσουν και αυτή την πυρκαγιά. Κωνσταντίνα, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ψάχνει τουλάχιστον 7 άτομα να διορίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε ποιες θέσεις? Ακριβώς, Κωνσταντίνα μου. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος θα πρέπει να διορίσει τον πρόεδρο και τα 4 μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τον Υφυπουργό Πρόνοιας αλλά και τον Υπουργό Υγείας, μετά και την απόφαση του Κωνσταντίνου Ιωάννου να εγκαταλείψει τον υπουργικό θόκο. Μάλιστα, να πούμε ότι για τη θέση του Υπουργού Υγείας ήδη βρίσκεται στο προσκήνιο το όνομα του νέου πρόεδρου της Βουλής, του Δ. Αδάμου Αδάμου. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή και η θέση του Επιτρόπου Εθελοντισμού μετά και την παρέτηση του κ. Γιαννάκη Γιαννάκη, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει άμεσα σε νέο διορισμό Επιτρόπου. Mm-hmm. Παράλληλα, τώρα σύμφωνα και με τις πληροφορίες, αναμένεται να μετακινηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Κούσος. Αλλά παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν τελικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χρειαστεί άτομο και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε περίπτωση αποχώρησης της Έμιλης Γιολίτη. Ως προς το χρονικό διάστημα τώρα που θα επιλέξει ο Νίκος Αναστασιάδης για την ανακοίνωση των αποφάσεων του για ανασχηματισμό, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο πρόεδρος είτε θα ανακοινώσει τον ανασχηματισμό μέχρι και τις 22 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, είτε μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες και πριν την αναχώρησή του για το Παρίσι, δηλαδή από τις 27 μέχρι τις 30 Ιουνίου, με την επικρατέστερη ημερομηνία να θεωρείται 28 Ιουνίου. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις του ανασχηματισμού. Mm-hmm. Και τώρα βρισκόμαστε όλοι εν αναμονή των αποφάσεων του Προέδρου. Ανοίγει η πύλη για όλους. Κωνσταντίνα, τέλος τα δωρεάν τεστ είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ανεμβολίαστους κυρίως. Να δούμε τα δεδομένα. Ακριβώς. Τώρα από αύριο ανοίγει επαόριστον η πύλη για όλους άνω των 18 ετών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια και όταν θα λείψουν τα οποιαδήποτε εμβόλια θα ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι όλοι οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία πλέον όποια μέρα επιλέξουν να κλείσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό. Ήδη να πούμε ότι βρισκόμαστε στο 60% περίπου της εμβολιαστικής καλύψης και είμαστε έτσι 5% μακριά από τον αρχικό μας στόχο που έχει τεθεί για την εμβολιαστική κάλυψη μέχρι τέλος Ιουνίου. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε θέσει και να δούμε και περισσότερες χαλαρώσεις. Τώρα, από τη στιγμή που η πύλη άνοιξε τουλάχιστον 2 φορές για όλες τις ηλικίες και θα είναι μόνιμα ανοιχτή,
Έχει φουντώσει ξανά η συζήτηση, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, για να σταματήσει η διάθεση δωρεάν rapid test προς όλους τους πολίτες. Όπως πληροφορούμαστε από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Υγείας, στη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αποφασή ακόμα. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν σύντομα το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί ξανά και να πάρθουν αποφάσεις έτσι ώστε να σταματήσουν τα δωρεάν rapid test. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και αναμένουμε να δούμε τι νεότερο θα προκύψει και θα αλλάξει σε ένα γενέστερο στάδιο. Να περάσουμε και στα έξυπνα φώτα. Βελτιώνεται η κατάσταση, Κωνσταντίνα, μετά τα πρώτα παράπονα. Είχαμε παράπονα για αργοπορία, κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή του κυκλικού κόμβου της Αγίας Φυλάξεως. Παράπονα τα οποία ξέφρασαν οι οδηγοί στη Λεμεσό τις πρώτες μέρες έτσι που λειτουργεί, τα πρώτα 24 ώρα που λειτουργήσαν τα έξυπνα φώτα, πρώτα έξυπνα φώτα στην Κύπρο. Τώρα, όπως προφορούμαστε, τα πράγματα έτσι βελτιώθηκαν αρκετά την Τετάρτη και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε. Τα προβλήματα τις πρώτες ημέρες, πάντως, να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι έχουν εξήγηση, αφού χρειάζεται να γίνουν ακόμα αρκετές ρυθμίσεις. Όπως πληροφορείται η off-site από αρμόδια πηγή, γίνονται ακόμα σε real-time έτσι ρυθμίσεις για να μπορέσουν τα έξυπνα φώτα να λειτουργήσουν σωστά και όπως πρέπει. Θα χρειαστούν ίσως και 10 μέρες για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και η όλη διαδικασία, η οποία να πούμε ότι γίνεται σε συνεργασία και με πλήρη επικοινωνία με ειδικούς επί του θέματος από την Αγγλία και με βάση την κίνηση και τις ώρες αιχμής αλλά και τον προσανατολισμό που υπάρχει το πρόβλημα, γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να λειτουργήσουν τα φώτα σωστά και να βελτιώσουν το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, είναι σημαντικά ακόμα και τα 2 με 3 δευτερόλεπτα στην όλη διαδικασία. Την ίδια ώρα να πούμε ότι προχωρούν και οι διαδικασίες για τοποθέτηση έξυπνων φώτων σε 140 σημεία και σε άλλες περιοχές της Λεμεσού, αλλά και στη Λευκοσία, Κωνσταντίνα. Αναμένουμε να δούμε και τα έξυπνα φώτα και στην πρωτεύουσα. Τώρα να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Να δούμε τις αλλαγές από σήμερα για τα ταξίδια, Κωνσταντίνα. Να δούμε και όλες τις πράσινες χώρες, να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ από την off-site. Υπάρχουν αλλαγές στην κατηγοριοποίηση και την εκτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου των χωρών σχετικά με τον κορονοϊό για τα ταξίδια που ισχύουν. Οι αλλαγές οι οποίες ισχύουν από σήμερα, 5η Κωνσταντίνα. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που προκύπτουν είναι ότι η Πολωνία και η Ρουμανία ταξινομούνται από την πορτοκαλί στην πράσινη κατηγορία, η Κροατία από την πορτοκαλί στην κόκκινη κατηγορία και η Ιαπωνία ταξινομείται από την κόκκινη στην πορτοκαλί κατηγορία. Ως εκ τούτου, στην πράσινη κατηγορία είναι πλέον 4 χώρες της Ευρώπης και 6 χώρες από τρίτες χώρες. Αναλυτικά να πούμε ότι η κατηγοριοποίηση των χωρών αλλά και το τι ισχύει για κάθε κατηγορία, τηλεθεατές μας μπορούν να το βρουν στο σχετικό ρεπορτάζ που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Κωνσταντίνα, αυτά ήταν μέχρι στιγμής οι κυριότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα της Offsite. Παρακολουθούμε όλα τα νεότερα που προκύπτουν εντός της ημέρας και ενημερώνουμε με αναλυτικά ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα Χατζιανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.